Ευχέ, συγχαρητήρια για την νίκη και την άνοδο στην Α2. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που έκανε την ΑΕΚ να ξεχωρίσει σε σχέση με τις άλλες ομάδες και να πάρει τελικά την πρώτη θέση? Από την αρχή είχαμε πει ότι το υλικό που είχε στην ομάδα ήταν τηρουμένο των λογιών αρκετά καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες. Κάτσε γιατί βλέπω και τη μικρή μου και όλα, θα μην τη χάσω. Νομίζω ότι είμαστε το φαβορί από την αρχή, το είχαμε δεχτεί και το μόνο που κάναμε ήταν να αποδείξουμε στο γήπεδο ότι πραγματικά ήμασταν οι καλύτεροι. Είχαμε ένα μεσοδιάστημα λίγο άσχημο εκεί στο Δεκέμβρη και Γενάρη, αλλά νομίζω ότι διορθώθηκαν κάποια πράγματα και η ομάδα έκανε το έτσι στο δεύτερο γύρο. Και δίκαια βγήκε πρώτη. Δεν πανηγυρίζουμε για την πρωτιά στη Β' Εθνική φυσικά. Προσωπικά εγώ δεν μου λέει κάτι αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε από σήμερα, μάλλον από χθες την επόμενη μέρα για την ΑΕΚ. Η ομάδα φαίνεται ότι χτίζεται ξανά από τις τάχτες της. Είχε δύο χρονιές που έπεσε κατηγορία και αυτό στιγμάτισε το σωματείο πάρα πολύ. Κάνουμε μεγάλο αγώνα να αλλάξουμε το προφίλ και την εικόνα της ΑΕΚ και νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Είπες για την νέα αρχή της ομάδας. Θα είσαι του χρόνου στην ομάδα ή είναι νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο? Όσο και αν στο γήπεδο προσπαθώ να μην δείχνω τα χρόνια, που είμαι πλέον 39 χρονών. Έχω παίξει πολλά χρόνια στην ομάδα, είμαι πολλά χρόνια αρχηγός. Έχω ακόμα να προσφέρω αγωνιστικά, νιώθω καλά και δεν έχω τραυματισμούς. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά μέσα μου αρχίζω να θέλω κάποια άλλα πράγματα να βοηθήσω από κάποιο άλλο πόστο. Θα μιλήσω με τη διοίκηση. Πρώτης και της διοίκησης είναι να είμαι στην ομάδα. Τώρα σε ποια θέση θα είμαι, από πού θα βοηθήσω και τι θα το δούμε στο μέλλον. Ρε, ευχαριστώ πολύ.